Είσαι όντως μία μηχανή καύσης λίπους και δεν το ξέρεις. Και αυτό είσαι στην πραγματικότητα και τίποτα άλλο. Μία καθαρή μηχανή εσωτερικής καύσης λίπους. Γιατί λοιπόν δεν λειτουργεί ρε παιδιά πολλές φορές? Επειδή διαταράσσουμε είτε ηθελημένα είτε άθελά μας τη λειτουργία αυτής της μηχανής. Απλά θα πρέπει λίγο να κατανοήσουμε εδώ ότι το σώμα μας, παιδιά, δεν είναι άναρχο, αλλά λειτουργεί κάτω από πανίσχυρους φυσικούς νόμους που δεν μπορούν να παραβιαστούν. Αν αφήσουμε το σώμα μας σε αναρχία, θα εκλάβουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Επίσης, αν θελήσουμε τώρα να το επισκευάσουμε έτσι επειδή το εντοπίσαμε, με λάθος τρόπους, επειδή δεν ξέρουμε έτσι, τι θα κάνουμε, θα επιδεινώσουμε την κατάσταση. Έτσι λοιπόν, και το αδυνάτισμα, ρε παιδιά, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι απλά κάνω μία δίαιτα και κάποια γυμναστικούλα. Κάθε τι που κάνει αυτή την ευαίσθητη μηχανή να υπολειτουργεί, την απομακρύνει από τη φυσική της ικανότητα να καίει το λίπος μας και αυτό είναι μεγάλο μυστικό κλειδί. Είναι σαν να βάζεις νερό σε έναν βενζινοκινητήρα αυτοκινήτου και δεν να ξεκινήσει. Δεν γίνεται. Και αν το αυτοκίνητο δεν ξεκινάει, τότε τι γίνεται? Νομίζουμε ότι είναι χαλασμένο. Πάει, τελείωσε. Εγώ δεν μπορώ να δυνατήσω. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει τελειώσει, γιατί δεν έχει αρχίσει καν. Επειδή δεν έγινε ποτέ μία αρχή με το σωστό δρόμο. Τι έγινε? Μπήκε νερό στον κινητήρα και όχι βενζίνη. Γιατί όντως το σώμα σου είναι μία μηχανή καύσης λίπους. Το μόνο που χρειάζεται τι είναι? Μία καλή διαχείριση. Και για να σου το εξηγήσω να καταλάβεις. Φαντάσου το σώμα σου σαν μία πολυσύχναστη χώρα με χιλιάδες κτίρια, δρόμους και το πιο σημαντικό με πολλούς εργάτες που κρατούν τα πάντα ομαλά καθώς και ισχυρό στρατό για να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε απειλή δέχεται. Αυτή η χώρα δεν κοιμάται ποτέ. Είναι πάντα ενεργή, πάντα επισκευάζει δρόμους, κατασκευάζει κτίρια, παράγει ενέργεια και αναχαιτίζει συνεχώς εχθρικές εισβολές. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει και ένα εφεδρικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, φυσικό δεν είναι, που είναι το λίπος. Όταν λοιπόν η χώρα έχει περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται, αποθηκεύει μέρος αυτού του πλεονάσματος. Πού? Σε αυτό το αποθεματικό εργοστάσιο. Γιατί? Για να το χρησιμοποιήσει όταν δει ότι για κάποιο λόγο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια από αυτή που έχει άμεσα διαθέσιμη. Για να λειτουργήσει και να αποδώσει στο 100% όμως αυτή η χώρα χρειάζεται ένα πράγμα. Να εκμεταλλευτούμε εντελώς το δυναμικό της, τους εργάτες της και το στρατό της και να τους δημιουργήσουμε συνθήκες και περιβάλλον για να κάνουν τη δουλειά τους ελεύθερα και άνετα. Δηλαδή τι να κάνουμε? Να τους παρέχουμε άνετο και καθαρό περιβάλλον, τα καλύτερα εργαλεία, τον καλύτερο εξοπλισμό και όλη τη δύναμη για να επισκευάσουν δρόμους, να χτίσουν νέα κτίρια, να ανανεώνουν επίσης τον οπλισμό τους, κάνοντας την πόλη πιο αποτελεσματική. Δεύτερο, να τους δίνουμε συνεχώς πολλή δουλειά να κάνουν ώστε να υπάρξει ανάγκη για περισσότερη ενέργεια. Οπότε τι θα γίνει? Θα αναγκαστούν να αξιοποιήσουν τα αποθέματα από το εφεδρικό εργοστάσιο. Και τρίτο και βασικό, παιδιά, να τους δίνουμε την ησυχία και την ηρεμία που χρειάζονται για να είναι πιο παραγωγικοί στην επιδιόρθωση των ζημιών της χώρας μας. Και τι άλλο? Να μην αποσπώνται και διαμοιράζονται σε πολλές άλλες εργασίες από την υπερλειτουργία της χώρας όταν είναι ξύπνια. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις πραγματικές χώρες όπου όλα τα έργα πότε γίνονται? Βράδυ. Αλλιώς τι θα γίνει? Οι εργάτες θα εξαντληθούν και θα καταρρεύσουν. Τώρα λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ σε θέλω. Τώρα που καταλαβαίνουμε πώς ευδοκιμεί η χώρα του σώματός μας, φαντάσου ότι εσύ είσαι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Θα έκανες ποτέ κάτι που να αναγκάσει τη χώρα σου να υπολειτουργεί? Σκέψου το λίγο. Γιατί όταν αφήνουμε το σώμα, παύλα, χώρα μας να βρίσκεται σε αναρχία χωρίς να μας νοιάζουν τα αποτελέσματα, τότε είμαστε κακοί πρωθυπουργοί και η χώρα μας θα μας τιμωρήσει. Οι εργάτες μας θα κατέβουν σε απεργία, ο στρατός μας δεν θα έχει εξοπλισμό να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του και τις εισβολές. Και έτσι το σώμα μας τι θα κάνει? Θα καταρρεύσει. Κατάλαβες τώρα πως έχει? Κοίταξε.
Το να τρως λιγότερο και να κινείσαι περισσότερο είναι μια αρχή, αλλά δεν είναι όλη η ιστορία. Για να ξεκλειδώσουμε αποτελεσματικά την ενέργεια που αποθηκεύεται στο λίπος, πρέπει τι να κάνουμε, να βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο, τον ολικό τρόπο λειτουργίας της χώρας μας. Δηλαδή την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της βιοχημίας μας. Πρόσεξε το αυτό. Η βιοχημία μας είναι το περιβάλλον μας και το περιβάλλον είναι το παν. Το περιβάλλον σε ανεβάζει και το περιβάλλον σε ρίχνει και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Άρα λοιπόν, αγαπημένοι και αγαπημένες, ας φροντίσουμε να εκτιμήσουμε αυτή τη χώρα, αυτό το σώμα και να λειτουργήσουμε σαν καλοί διαχειριστές μιας περιουσίας που σαν ανθρώπινο είδος μας δόθηκε πλουσιοπάροχα. Γιατί όταν έρθει η ώρα της ανταμοιβής θα βρεθούμε και χρεωμένοι.